Καλώς ορίσατε στον κόσμο συναλλαγών της Easy Forex. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε να βρείτε το δρόμο σας μέσα στη ζούγκλα των πολύπλοκων πληροφοριών του Forex. Να το κάνουμε εύκολο. Αυτό το πραγματοποιούμε παρέχοντας σας φιλικές και εύχριστες πλατφόρμες συναλλαγών και με μια μεγάλη ποικιλία έξυπνων εργαλείων ανάλυσης της αγοράς. Στο ταχύτατο και διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον της αγοράς, η πείρα είναι σημαντική. Από το 2003 είμαστε υπερήφανοι για την ενεργή συμμετοχή της εταιρείας μας και για την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών. Οι παγκοσμίου κλάσεις Forex εκπαιδευτές μας θα σας βοηθήσουν να βρείτε το δρόμο σας. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε τις συναλλαγές σας? Γεια σας κυρίες και κύριοι, είναι Δευτέρα σήμερα 25 Φεβρουαρίου και είναι το δελτίο ειδήσεων από το magnesianews.gr. Στην αυτοθυσία των δύο εξωτερικών φρουρών των φυλακών Τρικάλων αλλά και στη γενικότερη συμβολή όλων των υπαλλήλων στην αποτροπή της θεσινής απόπειρας απόδρασης του Βαρυπινίτη Παναγιώτη Βλαστού, αναφέρθηκε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Αντώνης Ρουπακιώτης. Να θυμίσουμε ότι η προσέγγιση του ελικοπτέρου έγινε αντιληπτή από τους φρουρούς και ακολούθησε σφοδρή ανταλλαγή πυρών με αποτέλεσμα να τραυματιστεί τουλάχιστον ένα άτομο. Τραυματίας και ο Βαρυπινίτης που επιχείρησε να ανέβει στην ανεμόσκαλα που του έριξαν από το ελικόπτερο. Τελικά το ελικόπτερο εξαναγκάστηκε σε προσγείωση δίπλα στις φυλακές και οι επιβαίνοντες συνελήφθησαν. Στο μεταξύ, από το γήπεδο της αγοράς Πηλίου, με δύο άνδρες και δύο γυναίκες που φέρονται να είχαν διανυκτερεύσει σε ξενοδοχείο της περιοχής, απογειώθηκε χθες το ελικόπτερο, ενώ προηγουμένως είχαν μεταβεί στο χιονοδρομικό κέντρο Πηλίου για σκι. Πλήρες ρεπορτάζ στο www.magnesianews.gr. Είναι εκτίμηση ότι ο κίνδυνος κατάρρευσης αποφεύθηκε, διατύπωσε ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος μιλώντας στην 8η-20η ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Ο κ. Προβόπουλος πρόσθεσε ότι η ύφεση δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως δικαιολογία για τη μη εφαρμογή των συμφωνηθέντων και σημείωσε ότι το 2013 θα είναι μια ακόμη δύσκολη χρονιά εξαιτίας της συνεχιζόμενης ύφεσης και της υψηλής ανεργίας. Προέβλεψε πάντως ότι από το 2014 θα αρχίσουν να καταγράφονται θετικοί ρυθμοί μεταβολής του ΑΕΠ. Η ύφεση των τελευταίων ετών ήταν πράγματι βαθύτερη από ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί. Τα αίτια πρέπει να αναζητηθούν στον τρόπο που εφαρμόστηκε το πρόγραμμα προσαρμογής, στη διστακτικότητα, τα λάθη και τις παραλήψεις και κυρίως στην υστέρηση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Σε κάθε περίπτωση όμως η ύφεση δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως δικαιολογία για την μη εφαρμογή των συμφωνηθέντων και ιδίως για χαλάρωση της προσπάθειας στην προώθηση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων. Εάν συμβεί αυτό, η εμπιστοσύνη που κερδίθηκε με επώδυνες θυσίες θα κλονιστεί κέρια. Είναι επίσης αυτονόητο ότι οι έστω μεμονωμένες έκνομες ενέργειες που στρέφονται κατά της δραστηριότητας επιχειρήσεων είναι ιδιαίτερα βλαπτικές για το επενδυτικό κλίμα και υπονομεύουν τις προοπτικές ανάπτυξης και της απασχόλησης. Η φετινή χρονιά θα είναι καθοριστική για το μέλλον μας και το μέλλον μας βρίσκεται πια στα δικά μας χέρια αποκλειστικά, τόνισε σήμερα ο πρόεδρος του ΣΕΒ Δημήτρης Δασκαλόπουλος κατά την ομιλία του στην ίδια εκδήλωση. Άρχισαν σήμερα οι έλεγχοι των τεχνικών κλιμακίων της Τρόικας για την εφαρμογή του προγράμματος οικονομικής πολιτικής της Ελλάδας, ενώ στο τέλος της εβδομάδας αναμένεται να έλθουν στην Αθήνα και οι επικεφαλείς Πολ Τόμσεν, Ματθίας Μόρς και Κλάους Μαζούχ. Το μέτρο εισπράξης του ΦΠΑ σε ημερήσια βάση εξετάζει το Υπουργείο Οικονομικών στο πλαίσιο της προσπάθειας για την πάταξη, όπως τονίζεται, της φοροδιαφυγής. Κύκλος σκληρής μάχης με τον ΣΥΡΙΖΑ ανοίγει ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, κρίνοντας ότι το προσεχές διάστημα είναι σημαντικό να ενισχυθεί η συσπήρωση. Μόνο οι άνεργοι ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές θα μπορούν να λάβουν το επίδομα ανεργίας των 360 ευρώ, σύμφωνα με σχετική απόφαση του Υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση, προκαλώντας ωστόσο έντονες αντιδράσεις λόγω του περιορισμένου αριθμού των δικαιούχων. Συνέχιση και κλιμάκωση των κινητοποιήσεων των αγροτών προανήγγειλε ο επικεφαλής της Αντιπροσωπείας των Αγροτών Βαγγέλης Μπούτας μετά τη συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα και τους άλλους τρεις υπουργούς της κυβέρνησης στο πλαίσιο της διευθυντικής σύσκεψης που έγινε σήμερα. Το μήνυμα ότι η Κύπρος θα συνεργαστεί με τους εταίρους της προκειμένου να κλείσει το μνημόνιο το ταχύτερο δυνατόν, καθώς και ότι θα είναι απόλυτα συνεπής και θα τιμήσει τις υποχρεώσεις, έστειλε ο Νίκος Αναστασιάδης κατά την πρώτη επίσημη δήλωση μετά την εκλογική του νίκη. Ο κ. Αναστασιάδης επικράτησε με άνεση έναντι του υποψήφιου του ΑΚΕΛ Σταύρου Μαλά με 57,48% έναντι 42,52%. Με 86 ψήφους υπέρ του Νίκου Αναστασιάδη και 63 υπέρ του κ. Μαλά, έδειξαν την προτίμησή του στις εκλογές της Κύπρου οι Κύπροι που διαμένουν
στο Βόλο, ενώ το δικό του σχόλιο έκανε μιλώντας στο Ράδιο 1 ο πρόεδρος της Ένωσης Κυπρίων, Αδάμος Μουζουρής. Εγώ δεν θα ήθελα να επιμείνω σε θέματα αυτή τη στιγμή τα οποία πράγματι δημιουργούν μια σκιά στην όλη πορεία και το σχέδιο ανάγκη των μνημόνιων. Προσδοκούμε πάντα και περιμένουμε όλη αυτή την εκεί φιλοσοφία, πιστεύω ότι ο καθένας πρέπει να προσδοκεί ότι η νέα ηγεσία θα αξιοποιήσει τα πράγματα καλύτερα. Πιστεύω ότι όλοι γινόμαστε σοφότεροι, άρα και οι ηγέτες οφείλουν να γίνουν σοφότεροι. Και αυτή τη φορά έχουμε μια διαφοροποίηση σε σχέση με, αν θέλετε, με άλλες εκλογές, ότι τα προγράμματα έγιναν από τον πρώτο γύρο, υποτίθεται σεβαστά, εκατέρωθεν δίκο, ευρωκό και δημοκρατικό συνεργασμό με τον κύριο Αναστασιάδη. Άρα αυτοί έχουν και ένα μπλαφόν, ένα πρόγραμμα το οποίο δεν έγινε στο δεύτερο γύρο, που εκεί θα λέγαμε ότι δούνε και λαβίν για να πάρουν υπουργεία, να δώσουν υπουργεία. Τώρα πιστεύω ότι αν το πρόγραμμα ανατηρηθεί, τα πράγματα θα είναι καλά για την κυπριακή δημοκρατία. Από εκεί και πέρα ο πρόεδρος στην Κύπρο είναι κυρίαρχος, είναι δηλαδή απόλυτος άρχοντας, δεν έχει να δώσει λόγο πουθενά. Η Βουλή ουσιαστικά έχει και μια μεγάλη πλειοψηφία στην Βουλή, μπορεί να περνά και τα νομοσχέδιά του. Έτσι, αν κάποια στιγμή ο πρόεδρος θελήσει να ακολουθήσει έναν δικό του δρόμο, θα του είναι πολύ εύκολο να τον ακολουθήσει. Σε προσλήψεις επικουρικού προσωπικού στις νοσοκομειακές δομές όλων των υγειονομικών περιφερειών της χώρας, όπως και για τη Μαγνησία, προχωρά το Υπουργείο Υγείας. Στόχος να ενισχυθεί η λειτουργία όλων των νοσοκομειακών μονάδων σε περίοδο ιδιαίτερης δημοσιονομικής δυσχέρειας. Τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την αναθεώρηση του Συντάγματος παρουσίασε ο Ευάγγελος Βενιζέλος, τονίζοντας την ανάγκη το νέο Σύνταγμα να συνδεθεί με το νέο μοντέλο ανάπτυξης της χώρας. Στο μεταξύ, ικανοποίησε επικράτηση το κόμμα για τη συμμετοχή στην εκλογή συνέδρων, καθώς ψήφισαν 100.000 μέλη και φίλοι. Στη Μαγνησία ψήφισαν συνολικά 1.541 άτομα. Το Σύνταγμα πρέπει να βοηθήσει λοιπόν στην οριστική έξοδο από την κρίση και στην αποφυγή επανάληψης της κρίσης. Άρα πρέπει το Σύνταγμα να συνδεθεί με ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης όχι μόνο της οικονομίας, αλλά και της κοινωνίας και του κράτους. Το Σύνταγμα δεύτερο πρέπει να συντελεί στην μετατροπή της Ελλάδας σε κανονικό κράτος και τρίτο έρχεται ένα Σύνταγμα που συντελεί στην ανανέωση, ανασυγκρότηση και αναζωογόνηση του πολιτικού συστήματος, του συστήματος διακυβέρνησης, με την ανάκτηση της πολιτικής και θεσμικής αξιοπιστίας και με την επανεγκαθίδρυση σχέσεων κοινωνικής και πολιτικής εμπιστοσύνης. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να συμφωνήσουμε στο ουσιώδες ότι η ευκαιρία της αναθεώρησης δεν πρέπει να πάει χαμένη. Το Αργό κέρδισε το Όσκαρ καλύτερης ταινίας, ενώ έκπληξη θεωρήθηκε το Όσκαρ σκηνοθεσίας των Ang Lee για την ταινία «Η ζωή του Πι». Το βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου απονεμήθηκε στον Daniel Day-Lewis για το Lincoln, ενώ εκείνο του πρώτου γυναικείου ρόλου στην Jennifer Lawrence για τον Οδηγό Αισιοδοξίας. Στις υπόλοιπες τοπικές ειδήσεις τώρα, καθολικό θεωρείται το αίτημα ιατρικού προσωπικού και εργαζομένων για απομάκρυνση του υποαπόλυση διοικητή του νοσοκομείου Βόλου, Αριστίδη Ζαχαρόπουλου. Σήμερα το πρωί, υπό την πίεση περίπου 150 ατόμων, έμεινε σε υγειονομική πολιορκία κλειδωμένο στο γραφείο του, ενώ οι δύο πλευρές αλληλομηνήθηκαν και πλέον οι διαφορές τους αναμένεται να λυθούν στα δικαστήρια. Πάντως, το προγραμματισμένο για σήμερα διοικητικό συμβούλιο αναβλήθηκε για μία ακόμη φορά, καθώς τα μέλη ζητούσαν εκ νέου την εξαίρεση του διοικητή. Στα μάτια του οργάνου χειροδίτησε. Το είδατε! Το είδε, συνάδελφε μου! Το είδε! Το είδε, όχι! Μπορείτε να μου πείτε! Μπορείτε να μου πείτε! Μπορείτε να μου δώσετε τα στοιχεία του οργάνου! Τα στοιχεία του, όχι το όργανο! Τα όλα στοιχεία σου! Μην κλείνετε την πόρτα! Μην κλείνετε την πόρτα! Ναι, να παρεμποδίζουμε! Να μας πάρει στη φυλακή! Λοιπόν, εδώ! Λοιπόν, εδώ το όργανο, τα στοιχεία σου παρακαλώ! Τα στοιχεία σου παρακαλώ! Τα στοιχεία σου! Τα στοιχεία σου παρακαλώ! Υποχρεούσε! Υποχρεούσε! Μην τα λέει, κύριε Μαρκογιαννάκη! Προσέξτε! Δεν έχετε να κάνετε με ναρκωμανείς εδώ! Εδώ έχετε να κάνετε με γιατρούς! Τα στοιχεία του οργάνου! Ο κύριος Μαρκογιαννάκης λοιπόν, αντί να προστατεύσει τον κύριο Χαφτούρα από την άλλη μια επίθεση... Τι λέτε κύριε! Τι λέτε κύριε! Να συγκρουστεί! Να προστατευτεί από τη βία επίθεση! Αφήστε να προστατεύσετε τον νόμο!
Προστατεύστε τον νόμο! Το σίγουρο είναι η διάθεση όλων των εργαζομένων και των γιατρών του νοσοκομείου, αλλά νομίζω και όλου του βολιού του Κουτουλαρού να δουλέψει αυτό το νοσοκομείο. Και για να δουλέψει αυτό το νοσοκομείο, η πεποίθηση πάντων πλέον είναι ότι πρέπει να φύγει ο κ. Ζαχαρόπουλος από την καρέκλα και την καραποδί. Πιστεύουμε ότι άμεσα πρέπει να δώσει λύση στο Υπουργείο. Οι επαφές που έχουμε κάνει ήδη είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο. Αυτή τη στιγμή συνεδριάζει το ΚΕΣΥ στην Αθήνα και το θέμα του νοσοκομείου του Βόλου θα μπει τουλάχιστον από τους εκπροσώπους του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου πρώτο θέμα. Πιστεύουμε ότι όλος ο κόσμος πρέπει να συνεχίσει να είναι εδώ πέρα καθημερινά και αύριο το πρωί μέχρι να δοθεί η λύση από το Υπουργείο. Το νοσοκομείο δεν μπορεί να λειτουργήσει με αυτόν τον άνθρωπο μέσα. Εμείς θα συνεχίσουμε να είμαστε εδώ. Και σήμερα και αύριο και μεθαύριο μέχρι να φύγει ο διοικητής. Δεν γίνεται άλλο να συνεχιστεί αυτή. Ο διοικητής είναι πονημένος στην καρέκλα του, εξυπηρετώντας μόνο τα δικά του συμφέροντα και ίσως και άλλα συμφέροντα. Τα συμφέροντα του βολιώτικου λαού, του λαού της Μαγνησίας, είναι μακριά από τα συμφέροντα του διοικητή. Ο οποίος είναι πονημένος στην καρέκλα και δεν θέλει να φύγει με τίποτα. Εμείς θα είμαστε εδώ μέχρι να αποχωρήσει για να αλλάξει σελίδα το νοσοκομείο. Δεν γίνεται διαφορετικά. Περιμένουμε άμεσες ενέργειες από το Υπουργείο και εμείς θα συνεχίσουμε τις αντιδράσεις μας. Πρόεδρε, έχουν κατατεθεί μηνύσεις από την πλευρά σας? Από την πλευρά μας, ναι. Και από ό,τι ακούγεται, προτίθεται και ο ίδιος να καταθέσει μήνυση. Η μήνυση που καταθέσατε δύο φορά, πείτε λίγο. Η μήνυση αφορά ότι ο ίδιος ο διοικητής, μη δέχοντας τις επιτροπές των θεσμικών οργάνων εδώ, παρακολύει την λειτουργία του νοσοκομείου. Θα συνεχίσουμε να παραμένουμε εδώ έξω μέχρι το Υπουργείο να δώσει λύση. Δεν μπορεί να αποφεύγουν, έχουν 25 μέρες, έχουν μάλλον ένα μήνα από 25 πρώτου που έχει βγει η υπουργική απόφαση και ακόμα το ΦΕΚ δεν έρχεται. Εμείς δεν μπορούμε να συνεχίσουμε, δεν μπορεί να συνεχίσει το νοσοκομείο, δεν λειτουργεί τίποτα. Αλλά ακόμα θέλω να σας πω γιατί σήμερα έχει η Δέλτα Σίγμα και είμαι αιρετό μέρος του Δέλτα Σίγμα. Επικαλούμε τα λόγια του Υπουργού, του κ. Λιπουρέτζου, στην υπουργική απόφαση που έδωσε 25 Ιανουαρίου και δεν. Ζητάω την εξαίρεση του διοικητή, όπως το ζήτησε και άλλες δύο φορές και τον παρακαλέσαμε κιόλας όλα τα μέλη να αυτοξενηθεί και να διευκολύνει την κατάσταση. Εκτός της αυτοκτονίας που δεν την δέχτηκε, το μόνο που έκανε να μας καταγγέλει στην εισαγγελία και να τρέχουν όλα τα μέλη του διαδασίου. Ο Σύλλογος είχε επαφή αυτή την ώρα με το Υπουργείο Υγείας, έχουν μεταφέρει την εικόνα που επικρατεί αυτή την ώρα στο Κελοπούλιο. Βεβαίως και την έχουν μεταφέρει και μας είπαν να καθυσυχάσουμε και να περιμένουμε ότι άμεσα σήμερα δηλαδή θα δοθεί η λύση. Εδώ είναι σύγκρουση της νομιμότητας με την παραβατικότητα. Η παραβατικότητα, ακόμα και αν συγκεντρώνει κάποιο πλήθος, δεν μπορεί να ισχύσει. Εδώ έχουμε συνθήκες κατάρρισης ένωμης διοικητικής τάξης. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει ανεκτό. Κάτι που έχει αξία και είναι, πρέπει να τονιστεί είναι το εξής. Ότι μέλη του ΔΣ, τα οποία είναι συντονισμένα με τις δράσεις των φωνασκούτων, εδώ και ένα μήνα υπονομεύουν τις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου για να μην παίρνονται αποφάσεις σε βάρος γενικά της εύρης λειτουργίας του νοσοκομείου, αλλά διακινδυνεύοντας τη ζωή των ασθενών και πιθανώς να προκαλέσουν και παρεμβάσεις τρίτων που έχουν ένομα συμφέροντα. Θα σας πω ένα παράδειγμα προμηθευτών, οι οποίοι μένουν αντίρρωτοι και οι οποίοι δικαιούνται να πούν ότι τι γίνεται, εμείς δεν θα πληρωθούμε. Αυτό δημιουργεί συνθήκες αναξιοπιστίας του νοσοκομείου στην αγορά των προμηθευτών. Με ότι αυτό συνεπάγεται. Τώρα. Αυτά τα ζητήματα τα έχω καταγγείλει στην εισαγγελία με πολλές παρεμβάσεις μου και αυτό που δημιουργείται τώρα είναι μια συνθήκη, την ακούτε, όπου κάποιοι νομίζουν ότι με συνθήματα και φωνασκίες θα αλλάξουν την ένωμη διοικητική τάξη. Εγώ υπερασπίζομαι μέσα από το θεσμικό μου ρόλο ως διοικητής και πρόεδρος του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου τη λειτουργία του Ιδρύματος, βεβαίως για την προστασία κυρίως των ασθενών, αλλά και των ενόμων συμφερόντων τρίτων.
η θεματολογία του τελευταίου μήνα στα διοικητικά συμβούλια, τα οποία δεν ολοκληρώνουν τη διαδικασία, έχει συσσωρευτεί, είναι κρίσιμη. Αυτά είναι γνωστά στην εισαγγελία, δεν τα έχω πει σε εσάς και έχουμε τις συνθήκες που παρατηρείτε. Άλλη ερώτηση. Το διοικητικό συμβούλιο και τα διοικητικά όργανα δεν καταργούνται με συνθήματα και φωνασκές. Ή υπάρχει ανομιδική διοικητική τάξη και τη σέβονται όλοι, ή διαφορετικά ας πάμε σε μια γενικευμένη ανομία όπου ο καθένας θα είναι ο νόμος και θα επιβάλλει τη δική του βούληση. Αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα σε κράτος δικαίου, όπως είμαστε ακόμα κράτος δικαίου. Ενημερώσατε το Υπουργείο για το τι ακριβώς συμβαίνει αυτή την ώρα στο Χιλοπουλιό? Έχω ενημερώσει την περιφέρεια, τον διοικητή του κύριο Μακρύ. Το έχω πει ότι από το πρωί υπάρχει εδώ μια μάζουξη η οποία προσπαθεί με προπυλακισμούς, συνθήματα και υβριστικά συνθήματα να με βγάλει έξω από το νοσοκομείο, γιατί έτσι αποφάσισαν. Είναι ενημερωμένος και από εκεί και πέρα υπάρχει και κάτι απλό. Ζητήματα τα οποία μπορώ να τα επιλύσω εγώ στο επίπεδο της δικής μου αρμοδιότητας, δεν τα φορτώνω σε προϊστάμενη αρχή. Διότι αν αυτό συνέβαινε σε όλη τη χώρα, τότε οι υπουργοί θα ήταν επιφορτισμένοι με ένα σωρό τέτοιες υποθέσεις και θα μπορούσαν να ασκήσουν τα στρατηγικά τους καθήκοντα. Έχω ενημερώσει την πολιτική ηγεσία και μέχρι τον Πρωθυπουργό τον ίδιο, ότι στο μέτρο των αρμοδιοτήτων μου θα επιλύω τα προβλήματα ασκώντας τις αρμοδιότητες που προβλέπει ο νόμος, χωρίς να ενοχλώ και χωρίς να φορτώνω τις προϊστάμενες αρχές με περισσότερα προβλήματα από όσα έχουν. Κύριε Διοικητά, υπό αυτές τις συνθήκες μπορείτε να ασκήσετε τις αρμοδιότητες σας? Δεν μιλάμε πλέον για κάποιους συνδικαλιστές ή για κάποια σωματεία. Μιλάμε για πάρα πολύ κόσμο. Έξω ίσως είναι και 150 άτομα αυτή τη στιγμή που φωνάζουν και θέλουν να φύγετε από το νοσοκομείο. Κοιτάξτε. Αυτός δεν είναι τρόπος για να επιλύονται τέτοια ζητήματα. Δηλαδή, πείτε ότι είναι και περισσότερα από 150 ή λιγότερα. Είναι αδιάφορο το νούμερο. Το κύριο θέμα είναι αν καταλύεται η ανώμη τάξη. Άμα θέλουν να την καταλύσουν, ας την καταλύσουν. Αλλά έτσι φανταστείτε ότι μπορεί να απολύονται κρατικοί αξιωματούχοι γιατί κάποιοι φωνάζουν. Και εν πάση περιπτώσει, εσείς γνωρίζετε την κατηγορία εδώ και χρόνια. Γιατί πρέπει να αποφευθώ? Έχει κανείς να μας πει κάτι πολύ συγκεκριμένο? Μιλάνε για νοοτροπίες, συνθηματολογούν, μιλάνε για όριστα πράγματα, έχουν κάνει μηνύσεις καταρχήν. Αφού έχουν κάνει μηνύσεις, γιατί δεν αναμένουν το αποτέλεσμα της δικαιοσύνης και προσπαθούν να επιβάλλουν μια κατάσταση με όρους μάλλον οχλοκρατίας. Περί αυτού πρόκειται. Εδώ και ένα χρόνο τρέχω στην εισαγγελία, πρώτα με ανώνυμες καταγγελίες και ευτυχώς υπήρχε άλλος νόμος ο οποίος σταμάτησε αυτή τη ροή και είμαι λοιπόν κάθε εβδομάδα στην εισαγγελία αμυνόμενος. Μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει ποτέ απαγγελία κατηγορία συμβάλλων. Διότι όλα αυτά ήταν αφενός αστεία, αλλά αφετέρου είχαν ένα δόλιο σκοπό. Ο δόλιος σκοπός είναι να μην ασκώ τη διοίκηση όπως την άσκησα δύο χρόνια και ξέρετε ποια είναι τα αποτελέσματα αυτής της διοίκησης για τον, όχι μόνο για τον μαγνησιώτικο λαό, αλλά για τον ελληνικό λαό ο οποίος δοκιμάζεται. Δηλαδή, το επαναλαμβάνω, πλεονασματικό νοσοκομείο το οποίο δεν θα έχει καμία ρύθμιση χρεών στο εξής. Αυτά είναι ενοχλητικά. Έχω τονίσει δημόσια το εξής. Όταν με ρωτάνε συναδελφοί σας, ποια είναι η αντίθεσή σας με τους όποιους εργαζόμενους, γιατί προφανώς δεν είναι όλοι εργαζόμενοι, είναι η εξής απλή αντίθεση. Έχουμε 10 εκατομμύρια 800.000 λόγους να βρισκόμαστε σε αντιπαράθεση με κάποιους, διότι τόσα σε ευρώ είναι η ελληματική διαχείριση του νοσοκομείου Βόλου εδώ και χρόνια. Αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι σαφές. Το γεγονός ότι οι απατεώνες γυρίζουν σε σπίτια βολιωτών και ζητούν ψευδώς χρήματα υπέρ του Συλλόγου Γονέων Παιδιών με Αναπηρίες, καταγγέλει το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, ενώ την προσοχή των πολιτών ζήτησε η πρόεδρος του Συλλόγου, η κυρία Καρανικόλα. Είμαι έκπληξη, πληροφορηθήκαμε επώνυμη καταγγελία που έγινε στο σύλλογό μας, ότι περιφέρονται κυρίες χρησιμοποιώντας προσωπικά και το όνομά μου με την δικαιολογία ότι καθυστερούν τα προνοιακά επιδόματα των παιδιών, ότι τάχα μου μαζεύουμε χρήματα για την ενίσχυση αυτών των παιδιών. Ουδέποτε συνέβη αυτό, το καταγγέλουμε δημόσια, το καταδικάζουμε περίφραστα. Mm-hmm.
Ποτέ ως φορέας των παιδιών με αναπηρίας, ο Σύλλογος Γονέων των Παιδιών με Αναπηρίας στο νόμο Μαγνησίας δεν καταφύγαμε και δεν πρόκειται να το κάνουμε, να χρησιμοποιήσουμε τέτοιες μεθόδους συγκέντρωσης χρημάτων. Ούτε και εμείς το θυμόμαστε, πρέπει να το επιβεβαιώσουμε αυτό ποτέ. Ασφαλώς θέλουμε να επιστήσουμε την προσοχή στους Βολιώτες αλλά και στους Μαγνησιώτες, να μην πέφτουν σε αυτή την παγίδα, να μην πέφτουν θύματα απάτης και γενικά να μην εμπιστεύονται άτομα που τους πλησιάζουν και τους ζητούν χρήματα γενικώς υπέρ των αναπήρων. Mm-hmm. Ποτέ το αναπηρικό κίνημα δεν χρησιμοποίησε τέτοιους μεθόδους. Εξάλλου έχει τις δομές του που επιτρέπουν να εξασφαλίζονται οι πόροι για να διατηρούμε και την αξιοπρέπειά μας. Βέβαια, ασφαλώς. Επαναλαμβάνω mm-hmm. ότι καταδικάζουμε απερίφραστα, δημόσια, την όποια κίνηση από όπου και αν προέρχεται mm-hmm. για τη συγκέντρωση χρημάτων, για τη στήριξη της αναπηρίας. Ο γνωστός Βολιώτης πρωτοψάλτης Μανώλης Χαντζημάρκος, καθηγητής μουσικολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, άφησε χθες την τελευταία του πνοή στην Αθήνα σε ηλικία 86 ετών. Η κηδεία του έγινε σήμερα το μεσημέρι από το Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου. Στις υπόλοιπες τοπικές αθλητικές ειδήσεις, η ισοπαλία 1-1 παραχώρησε στον Πιερικό η νίκη Βόλου χθες μέσα στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Κόλλησε στο 0-0 Ολυμπιακός Βόλου χθες στην Άμφισσα στην αναμέτρηση με τον Φωκικό. Ο Βολιώτης πρωταθλητής Χρήστος Βολικάκης αγωνίστηκε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πίστας στο αγώνισμα του Κέριν, τερματίζοντας την 1η θέση. Θα αγωνιστεί στον δεύτερο γύρο για να διεκδικήσει μια θέση στον τελικό για την θέση 1-6. Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από το magnesianews.gr. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλώς ορίσατε στον κόσμο συναλλαγών της Easy Forex. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε να βρείτε το δρόμο σας μέσα στη ζούγκλα των πολύπλοκων πληροφοριών του Forex. Να το κάνουμε εύκολο. Αυτό το πραγματοποιούμε παρέχοντας σας φιλικές και εύχριστες πλατφόρμες συναλλαγών και με μια μεγάλη ποικιλία έξυπνων εργαλείων ανάλυσης της αγοράς. Στο ταχύτατο και διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον της αγοράς, η πείρα είναι σημαντική. Από το 2003 είμαστε υπερήφανοι για την ενεργή συμμετοχή της εταιρείας μας και για την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών. Οι παγκοσμίου κλάσεις Forex εκπαιδευτές μας θα σας βοηθήσουν να βρείτε το δρόμο σας. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε τις συναλλαγές σας?